Κύριε Γκιουλέκα, για να δούμε πώς είναι φέτος τα παιδιά. Είναι καλύτερα από πέρυσι, πιο φρόνημα. Τα προλάβατε εσείς να χορεύουν, γιατί στο χορό διέπρεψαν. Έτσι δεν είναι, κυρία Γιουγιού? Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά καταρχήν, καλή χρονιά. Και χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε με άλλα παιδιά, με άλλες ομάδες, με άλλα σχολεία σε αυτή την αίθουσα, σε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Καταρχήν θα ήθελα να πω συγχαρητήρια και στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, γιατί ο Ευάγγελος Μαντουλίδης ως ένας μεγάλος πρωτοπόρος και εμπνευσμένος Έλληνας προσπάθησε να δημιουργήσει θεσμούς ξεκινώντας από τα δικά του εκπαιδευτήρια, κάτι που επεκτάθηκε και αλλού. Να συγχαρώ όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και που ενθάρρυναν τα παιδιά να το δούνε όσο πιο ζεστά και να το αγκαλιάσουν. Και από την άλλη πλευρά, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πολύ σημαντικό πως ανάμεσά μας έχουμε παιδιά από τη Βασιλίδα των Πόλεων, από την Κωνσταντινούπολη και από την αιώνια πατρίδα του ελληνισμού. Και βεβαίως έχουμε κοντά μας τον Διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου, τον κύριο Γιάννη Δερμιτζόγλου. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε για μας, για ό,τι κάνετε για την Ελλάδα. Ξέρετε παιδιά, εμείς γεννιόμαστε εδώ, οι Ελλαδίτες, στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, μεγαλώνουμε και δεν μας κοστίζει τίποτα το ότι είμαστε Έλληνες. Κάποια άλλα παιδιά όμως μεγαλώνουν και πάλι στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, γιατί όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη, έστω και αν πάει για πρώτη φορά, ξέρετε ποιο αίσθημα έχει φεύγοντας? Ότι ξαναγύρισε στον τόπο του. Γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι ο τόπος των Ελλήνων και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ευχαριστούμε λοιπόν τα παιδιά από την πόλη. Εγώ το λέω και επιτρέψτε μου έτσι αυτό τη φόρτιση και τη συγκίνηση, γιατί και εμένα η γιαγιά μου είναι Κωνσταντινούπολιτης, άρα εγώ έχω και καταγωγή πολίτικη. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να μου επιτρέψετε, οι κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί, αφού χαιρετήσω και την προεδήμαρχο του Σουφλιού, την κυρία Αθανασία Κακαλή, η οποία γιορτάζει και σήμερα. Χρόνια πολλά, Αθανασία! Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια στα παιδιά. Προηγουμένως έλεγε η κυρία Χασιώτη, κυρία Άσπα Χασιώτη, που κάνει ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο κρατώντας ψηλά αυτές τις αξίες και αυτά τα ιδανικά που δίδαξε ο Ευάγγελος Μαντουλίδης. Έλεγε προηγουμένως αν χορεύουμε. Εμείς χορεύουμε στο ταψί, παιδιά, γιατί βλέπετε ότι η πολιτική ζωή του τόπου είναι γεμάτη εντάσεις. Σε κάθε περίπτωση λέγονται πολλά για την πολιτική. Εγώ θέλω από όλα αυτά να κρατήσετε ένα. Ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς πολιτική. Πρέπει πάντοτε με την πολιτική να χαράζεται ένας δρόμος για την πατρίδα μας. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Πώς μπορούμε, και αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας, να επιλέγουμε τους καλύτερους, ούτως ώστε η πατρίδα μας να πηγαίνει καλύτερα? Άρα εξαρτάται από όλους μας και από εσάς αύριο που θα είστε ακαδημαϊκοί πολίτες και θα έχετε το δικαίωμα να επιλέγετε, το δικαίωμα δηλαδή της ψήφου, να μην χαρίζετε την ψήφο σας, να μην τη χαρίζετε σε κανέναν. Να περνάτε όλους, να μας περνάτε όλους, το λέω με την ιδιότητα του πολιτευόμενου πολίτη, έχουμε μια κοινή ιδιότητα, είμαστε όλοι πολίτες, κάποιοι όμως είμαστε πολιτευόμενοι, να μας περνάτε όλους από ένα ψιλοκόσκινο και να μην δίνετε πουθενά την ψήφο σας αν δεν είστε όσο το δυνατόν πιο βέβαιοι, πιο σίγουροι ότι σε αυτόν, σε εκείνην που δώσατε την ψήφο σας, αξίζει πραγματικά την εμπιστοσύνη σας, γιατί μπορεί να αγωνιστεί, να αφοσιωθεί, να αφιερωθεί, να παλέψει για την πατρίδα μας. Και επειδή μιλώ στη νεότερη γενιά, σε εσάς που θα παραδώσουμε τη σκυτάλη, παιδιά, αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί? Γιατί αν μιλάμε για την Ελλάδα που είναι η πατρίδα μας, μιλάμε και για τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια που είναι επίσης πατρίδα μας. Και μην ξεχνάτε ότι ακόμη και το όνομα της Ευρώπης το έδωσε η Ελλάδα. Έρχεται από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Άρα με την έννοια αυτή η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Και έτσι μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποτε, όταν ένας μεγάλος Έλληνας πολιτικός, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δεν ζει πια, έβαλε την Ελλάδα, ενέταξε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας
ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια ευρωπαϊκή οικογένεια και να απουσιάζει από αυτή την οικογένεια η Ελλάδα, που έδωσε ακόμη και το όνομα στη γυραιά μας Ήπειρο. Είναι λοιπόν σημαντικό να φροντίσουμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας, αλλά και για την οικογένειά μας, την ευρωπαϊκή οικογένεια. Και επειδή εκ προημίου σας λέω ότι εσείς παιδιά είστε καλύτερη γενιά από μας. Είστε καλύτερη γενιά πρώτα-πρώτα γιατί έχετε πολύ μεγαλύτερες και καλύτερες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Μην ξεχνάτε ότι εμείς την ψηφιακή εποχή τη βρήκαμε στην πορεία της ζωής μας. Τη βρήκαμε στο δρόμο. Ο δικός μου γιος, που είναι 18 ετών και σπουδάζει και αυτό στο πανεπιστήμιο, στο πρώτο έτος φέτος, από μικρό παιδί όπως όλοι σας, έμαθε να συνεννοείται σε μια ηλεκτρονική εποχή με μια άλλη γλώσσα που εγώ την αγνοούσα. Με δίδασκε ποια είναι η εποχή σας, που είναι και η εποχή μας. Μόνο που εμείς ζούμε λίγο λαθρέα σε αυτή την εποχή, γιατί με τον απόδι πατάμε στην παλιά εποχή και μετά άλλο στην καινούργια. Εσείς γεννηθήκατε στην καινούργια εποχή. Άρα λοιπόν είστε καλύτεροι από εμάς, γιατί έχετε πολύ περισσότερα μέσα να επικοινωνήσετε, προσλαμβάνουσες παραστάσεις για να δείτε τον κόσμο. Και βέβαια είστε πολύ καλύτεροι, και οφείλω αυτό να σας το αναγνωρίσω, γιατί κάποτε οι μορφωμένοι Έλληνες ήταν πολύ λίγοι. Σήμερα χαιρόμαστε γιατί δεν υπάρχουν αμόρφωτοι Έλληνες. Και εσείς όλοι είστε παιδιά που, αν κανείς δει και από τις επιδόσεις σας, από τους καθηγητές σας, αλλά αν δει κανείς και τα βλέμματά σας, είστε παιδιά που εγγυάστε ότι αύριο η Ελλάδα θα είναι καλύτερη χάρη σε εσάς. Εσείς οφείλετε να πάρετε εκείνα τα εφόδια για να κάνετε πραγματικά την Ελλάδα καλύτερη. Και εμείς από την πλευρά μας σας χρωστάμε να σας δώσουμε αυτή την Ελλάδα όσο μπορούμε καλύτερη από εκείνη που βρήκαμε. Μέσα από την κρίση που ζούμε δεν ξέρω βέβαια πόσο καλύτερη μπορεί να είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να είναι και το όραμα και το όνειρο και ο στόχος του κάθε πολιτευόμενου. Να παραδώσει στα παιδιά μας, δηλαδή σε εσάς, μια καλύτερη Ελλάδα. Παιδιά, με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχηθώ να σας έχει η Παναγιά καλά, να προχωρείτε στη ζωή σας, να έχετε καλή πρόοδο και να μην φοβάστε. Πατήστε στα λάθη τα δικά μας, είστε καλύτεροι, γίνετε ακόμη πιο καλοί από εμάς, πιο καλοί από τον εαυτό σας, ξεπεράστε τον εαυτό σας και να είστε βέβαιοι ότι θα ζήσετε σε μια καλύτερη εποχή. Θερμά συγχαρητήρια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γκυλέκα.